Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται ανεξέλεγκτος με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες με τα παιδιά τους να εγκαταλείπουν τα ουκρανικά εδάφη προκειμένου να σώσουν τα παιδιά τους. Πολλές γυναίκες βρίσκουν καταφύγιο και στη δική μας χώρα, με κάποιες από αυτές να φιλοξενούνται στη Νέα Καρβάλη. Όντως, καταφύγιο στο Δήμο Καβάλας έχουν βρει τις τελευταίες ημέρες γυναίκες και παιδιά από την Ουκρανία που δοκιμάζεται τόσο πολύ. Βρισκόμαστε στη Νέα Καρβάλη, όπως ανέφερε Σανίκο, και συγκεκριμένα στον Καπλανίδιο Ξενώνα, όπου με πρωτοβουλία του Δήμου έχουν εγκατασταθεί τις τελευταίες ημέρες 7 γυναίκες και 9 παιδιά. Ο οικισμός της περιοχής αγκάλιασε τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, προσφέροντάς τους ένα ζεστό καταφύγιο και μοιράζοντάς τους αγάπη, μιας και οι ίδιοι καταλαβαίνουν πολύ καλά τι θα πει προσφυγιά. Πριν από 10 περίπου μέρες, ο Δήμαρχος Καβάλας επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε σε αυτόν τον ξενώνα κάποια άτομα από την Ουκρανία. Εμείς καθαρά σαν προσφυγικό χωριό θα ήταν αδύνατο όχι μόνο σε μένα αλλά σε όλο το χωριό να μην συνενέσει σε αυτό. Είπαμε ότι με πολύ χαρά θα δεχόμαστε να φιλοξενήσουμε όσους ανθρώπους μπορεί να καλύψει αυτό το κατάλημα. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου, γιατί ήταν, αν και είναι σε πολύ καλή κατάσταση το κτίριο, υπήρχαν μικρές ατέλειες, υπήρχαν μικροβλάβες με τον καιρό δημιουργούνται. Όμως τελικά το καταφέραμε, το ετοιμάσαμε και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνουμε τον πόνο τους, καταλαβαίνουμε από την προσφυγιά. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες από τους υπεύθυνους του ξενώνα, έτσι ώστε τα παιδιά που έχουν έρθει από την Ουκρανία να ενταχθούν σε σχολεία του νομού Καβάλας όσο πιο ομαλά γίνεται. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι θα έρθουν παιδάκια κυρίως, φροντίσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με την εκπαίδευση της Καβάλας και φροντίσαμε να τα δεχτούν τόσο στο παιδικό σταθμό τα μικρότερα παιδάκια, όσο και στο δημοτικό σχολείο τα μεγαλύτερα, γιατί η ηλικία των παιδιών εδώ κυμαίνεται από 3 χρονών έως 12. Οπότε καλυπτόμαστε με τον παιδικό, τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο που έχουμε εδώ πέρα το χώρο να τα υποδεχτούμε και φυσικά υπάρχει διάθεση από τους δασκάλους να τα δεχτούμε στο σχολείο. Ήδη έχει γίνει η εγγραφή των 2 παιδιών. Περιμένουμε να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες και για τα άλλα παιδιά.